Η λίμνη Στεφανιάδα είναι μια μικρή, φυσική, πανέμορφη λίμνη που βρίσκεται κυριολεκτικά χωμένη στην ορεινή περιοχή των Αγράφων στην Ανατολική Αιγυπτέα. Έχει τη μικρότερη ηλικία ανάμεσα στις φυσικές λίμνες της Ελλάδας, αφού δημιουργήθηκε μόλις το 1963 μετά από μια τεράστια κατολίσθηση του βουνού Σμήνικο, που έφραξε το πέρασμα του Στεφανιώτικου ρέματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μικρής αλλά πανέμορφης αυτής λίμνης, που η επιφάνειά της είναι 110 περίπου στρέμματα. Εδώ η όμορφη κυρία είναι η Βασιλική Κοεντζίδου, υπεύθυνη για τη δραστηριότητα της κοπηλασίας στη λίμνη, που αν και έγκυος τον 5ο της μήνα, συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δύο πραγματάκια μας. Θέλουμε. Τα χέρια μας πιάνουν από πάνω το κουτί, η κουτάλα να κοιτάει εμάς προς τα μέσα να μπορούμε να τρώμε νεράκι. Είναι στο άνοιγμα του νόμου και είναι σταθερό τον κουπηλατό. Δεν τα κινούν τα αριστερά και δεξιά, δεν είναι εδώ τα χέρια. Οπότε, τι θέλουμε. Η καλή κουπιά είναι αυτή που θα μπει αυτό το κομμάτι, είναι το παραγωγικό. Θέλουμε να μπει αυτό μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το σώμα μέσα να τελειώνουμε. Αυτό να μπει μέσα στο νερό και η καλή κουπιά είναι αυτή που θα πάει μέχρι πίσω και θα φροντίσει το σκάφο να είναι πολύ μπροστά. Ορίσατε στην Αιγυπτέα και στη λίμνη Στεφανιάδας, την πιο νεοσύστατη λίμνη, φυσική λίμνη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε από μια κατολίσθηση πριν 59 χρόνια. Εδώ υπήρχε μόνο ένα ποτάμι, ο Στεφανιώτης ποταμός και η Κοιλάδα. Και με μια μεγάλη βροχόπτωση που έγινε 10 μέρες, έγινε μια κατολίσθηση από ένα βουνό εδώ δίπλα μας, το όρος Μήνικος. Έφραξε και δημιούργησε την φυσική λίμνη αυτήν εδώ πέρα που έχουμε σήμερα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το στολίδι μας, το στολίδι της Αιγυπτέας και το διαμάντι των Αγράφων. Κυριολεκτικά είναι η λίμνη στα 800 μέτρα υψόμετρο χωμένη στα βουνά. Σας καλούμε όλους να έρθετε να τη γνωρίσετε, Αιγυπτέατες και από όλη την Ελλάδα. Να έρθετε να κοπηλατήσετε, να τη δείτε και από μέσα και από έξω και να βγούμε φωτογραφίες, να κάνουμε μπάνιο, να κοπηλατήσουμε και να περάσουμε όμορφα. Αξιοσημείωτο και μεγάλο ενδιαφέρον έχει ότι είναι ωραία και επισκέψιμη λίμνη και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Κάθε εποχή έχει τα δικά της χρώματα και αρώματα κυριολεκτικά και έχει ενδιαφέρον. Το καλοκαίρι είναι ωραία τυρκουάζ, τα νερά, έτσι και καταπράσινη η λίμνη. Τώρα όπως αρχίσετε να βλέπετε το φθινοπορεινό, το οποίο αρχίζει να δημιουργείται γιατί χαμηλά έχουμε όλα τα χρώματα του φθινοπόρου στη λίμνη. Το χειμώνα όταν χιονίζει εδώ πέρα φτάνει στις όχθες του ποταμού το χιόνι, οπότε είναι όλο λευκό το τοπίο και σκούρο μπλε το νερό και την άνοιξη που βγαίνουν τα λουλούδια.
Αυτό που είδατε τώρα μόλις είναι η κήτη του ποταμού, έτσι. Ο Στεφανιώτης ποταμός χύνεται μέσα στη λίμνη Στεφανιάδα και μόνο για 3 μήνες το χρόνο περίπου που έχουν λιγότερο νερό τα ποτάμια και στερεύουν, βγαίνει αυτή η παραλία που είμαστε τώρα και κάνουμε το πικνίκ μας εδώ πέρα. Οπότε είναι κάτι που βλέπεις λίγες. Μάλιστα. Γεια μας. Γεια. Εκεί πέρα μπροστά μας είναι το βουνό που αποκόπηκε, έτσι βλέπεις και χαλιά μπροστά σου. Αλλά αυτό που τις κατευθύνεις αυτό είναι εκεί πέρα δεν είναι βουνό, είναι... Θα κάνω μόνο από εδώ. Ναι. Ιδιαίτερα από πάνω. Από εκεί, εκεί αριστερά είναι το βουνό. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ. Τώρα κοπηλατούμε εμείς για σένα. Χαλαρά τώρα εγώ. Έγραφε στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι δίπλα να έρχονται σε εσάς όλες οι ειδοποιήσεις αμέσως. Δεν κοστίζει τίποτα.